Με υψηλή ταχύτητα, παρά τη μικρή μείωση που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες, κυκλοφορεί ο κορονοϊό στη χώρα. Δεκάδε χιλιάδε κρούσματα κορονοϊού δηλώνονται κάθε μέρα, αρκετά εκ των οποίων εντοπίζονται τυχαία. Με βάση τη χθεσινή επιδημιολογική έκθεση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσια Υγεία, από τη Δευτέρα 11 έω την Κυριακή 17 Ιουλίου, καταγράφηκαν 148.435 νέε μολύνσει από κορονοϊό κατά τους ειδικού ο συγκεκριμένος δείκτης υποεκτιμάται, καθώς είτε δεν δηλώνονται τα θετικά αποτελέσματα του ελέγχου, είτε δεν διενεργούνται καν τεστ. Τα ενεργά κρούσματα, δηλαδή τα άτομα με ενεργή λίμωξη, υπερβαίνουν τις 300.000. Κατά το ίδιο διάστημα, εισήχθησαν για νοσηλεία σε απλές κλίνες COVID 2.540 ασθενείς, Ωστόσο, όπω εξήγησε χθε σε τηλεοπτική του εμφάνιση ο Υπουργό Υγεία Θάνο Πλεύρη, το 30 με 35% των νοσηλευμένων με κορονοϊό έχουν πάει για άλλο λόγο στο νοσοκομείο και μπορεί να διαγιγνώσκονται παράλληλα και με κορονοϊό. Μπαίνουν σε μονάδε COVID για λίγο, αλλά δεν βρίσκονται σε νοσοκομείο λόγω τη ανάγκη νοσηλεία από κορονοϊό. Αυτό σημαίνει, αν γίνει σχετική αναγωγή, ότι περίπου 762 νοσηλευόμενοι βρέθηκαν θετικοί χωρί συμπτωματολογία τη λίμωξη COVID-19 κατά την εισαγωγή του σε νοσοκομείο για χειρουργικέ επεμβάσεις ή εξετάσει ή άλλε ιατρικές πράξει. Σύμφωνα με τα στοιχεία, του περασμένου 24ωρο νοσηλεύονταν σε απλέ κλίνε σχεδόν 2.000 ασθενεί, για την ακρίβεια 1989. Οι νέε εισαγωγέ ξεπέρασαν τι 460, με τι περισσότερε να γίνονται σε νοσοκομεία τη Αττική. Η ηγεσία του Υπουργείου Υγεία Παρακολουθεί με ψυχραιμία τον υπερδιπλασιασμό των ασθενών με COVID-19 στα νοσοκομεία, καθώ, όπω εξήγησε ο κύριο Πλεύρη, το σύστημα κρασάρει όταν έχουμε νοσηλίε σε μονάδε εντατική θεραπεία, που στην περίπτωση αυτή δεν συμβαίνει. Οι διασώληνωμένοι που βρίσκονται στι ΜΕΘ, παρότι έχουν αυξηθεί στους 115 από 90 που ήταν πριν από ένα μήνα, δεν συνιστούν επιχειρησιακό πρόβλημα για το σύστημα υγεία και τι μονάδε.